Η Κατερίνα Παναγοπούλου, σύζυγος του εκλειπώντα εφοπλιστή Περικλή Παναγοπούλου, πήρε θέση για το θέμα που έχει προκύψει με τις διακοπές του Πρωθυπουργού στη Θαλαμιγό της. Το ρεπορτάζ είναι του Πέτρου Μποτσαράκου. Η Κατερίνα Παναγοπούλου, μιλώντας στο πρώτο θέμα, επιβεβαίωσε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε διακοπές τον Αύγουστο του 2018 στο κότερο του σύζυγου της. Ο σύζυγός μου του το πρότεινε για να ξεκουραστεί, γιατί τον έβλεπε κουρασμένο. Τον εκτιμούσε, σας λέω, πάρα πολύ και τον εμπιστευόταν και τον σεβόταν. Ο Αλέξης Τσίπρας από την Ξάνθη, όπου περιόδευσε, δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για σχέσεις διαπλοκής με επιχειρηματίες και εκδότες. Όπως ο όμιλος Αλαφούζου, για παράδειγμα, του Σκάι, κάποτε βέβαια έλεγε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη του ζητούσε πολύ μεγάλες μίζες. Μετά πέσανε, φαίνεται, οι τιμές. Αλλά και άλλοι, νεότεροι, νεόκοποι, οι οποίοι αγόρασαν ιστορικά μέσα ενημέρωσης για να τις κάνουν σήμερα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό, επισημένοντας. Το τερμάτισε. Η ξεδιάτροπη υποκρισία του κυρίου Τσίπρα, που παριστάνει ότι πολεμά τις ελίτ και κάνει δωρεάν διακοπές με τα κότερά της, δεν έχει προηγούμενο. Τον παραδίδουμε στη χλέβη του ελληνικού λαού. Στη Χαλκίδα, ένας πολίτης έθεσε το θέμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και για το κότερο να πεις, και για το κότερο! Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Τον είδα πολύ αγχωμένο, πολύ στεναχωρημένο. Μάλλον χρειάζεται λίγη ξεκούραση. Μην ανησυχείτε, θα τον στείλετε για μόνιμη ξεκούραση μετά τις εκλογές. Η Κατερίνα Παναγοπούλου δήλωσε ότι λόγω της συνεργασίας της ως άμυστη σύμβουλο στο Μαξίμου στα θέματα απόδημου ελληνισμού, διαμόρφωσε φιλικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό. Επί 3 χρόνια είμαι συνεργάτης του για το θέμα της διασποράς. Απλώς έγινε μια αξιοποίηση της σχέσης μου με τον απόδημο ελληνισμό. Οποιοσδήποτε και να μου το ζητούσε, θα το έκανα. Μάλιστα, έδωσε τη δική της εξήγηση για το πώς μπορεί να διέρευσαν οι φωτογραφίες και υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα πολλές φορές να του δώσει το κότερο για να κάνει διακοπές. Αλλά ο Πρωθυπουργός το δέχτηκε μόνο μια φορά τον Αύγουστο του 2018. Το ζεύγος Παναγοπούλου δεν ήταν στη Θαλαμιγό. Ο σύζυγός μου κανόνισε να είναι κάποιοι από το προσωπικό και πιθανότατα κάποιος από αυτούς πούλησε έναντι χρημάτων μία φωτογραφία κλεμμένη, μία φωτογραφία κλεμμένη γελία. Τον Απρίλιο του 2019 η Κατερίνα Παναγοπούλου ορίστηκε και πρέσβης εκπροσωπικότητων από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει δίλα μεσοτυχία στην Τίνο με τον κύριο Χριστοφοράκο. Ούτε έχει πλουτίσει από την πολιτική για να του ανήκουν δεκάδες πολυτελή ακίνητα στην Αθήνα, στο Παρίσι και δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει ότι λόγω της απουσίας των ιδιοκτητών από το σκάφος δεν επρόκειτο για φιλοξενία αλλά για δωρεά. Και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών, δωρεά πάνω από 200 ευρώ δεν επιτρέπεται. Πρέπει να δούμε το πόθεν αίσιας του, εάν έχει δηλώσει αυτές τις διακοπές. Αν αυτό δεν έχει γίνει στο πόθεν αίσιας του, έχει κάνει ψευδές πόθεν αίσιας, είναι ποινικά κολάσιμος πράξη και πρέπει η κυρία Τασία Ξοδουλοπούλου να τον ελέγξει. Αφοπλιστική ήταν η απάντηση της Κατερίνας Παναγοπούλου στο ερώτημα πώς ένας αριστερός πρωθυπουργός έχει φιλική σχέση με έναν εφοπλιστή. Ο σύζυγός μου ήταν ένας διεθνής άνθρωπος, ένας Έλληνας και δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Αυτά είναι για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι ντροπή. Καίγεται η Ελλάδα και ασχολούμαστε με τρίχες. Αισθάνομαι ντροπή και λύπη για αυτή την εικόνα που είδα και πιο πολύ αισθάνομαι και για αυτούς που μέχρι πριν από λίγες ώρες υποστήριζαν fake news. Η Κατερίνα Παναγοπούλου διευκρίνησε ότι η παραχώρηση της Θαλαμιγού στον Πρωθυπουργό έγινε αρκετές μέρες μετά από την πυρκαγιά στο Μάτι και επιτέθηκε σε όσους ασκούν κριτική στον κύριο Τσίπρα. Είναι πασιφανές πως πρόκειται για μια ακόμη άθλια μεθόδευση των γνωστών κύκλων που πολεμούν τη σημερινή κυβέρνηση με όσα θεμητά αλλά και αθέμητα μέσα διαθέτουν.